Χαρά εδώ στο στούντιο να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο, πρώην πρόεδρο του Συνασπισμού, και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά απόψε. Και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά. Γιατί ήθελα καιρό να τα πούμε, οφείλω να ομολογήσω κύριε Πρόεδρε, αλλά ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα προανακριτική, αποκαλύψεις κτλ. Εσείς έχετε μια μακρά πολιτική εμπειρία, έχετε μεγάλη διαδρομή στην αριστερά και ταυτόχρονα έχετε και μια βαθιά νομική γνώση. Θέλω λοιπόν, έτσι για να το ξεκινήσουμε, να πάμε κατευθείαν στην ουσία της υπόθεσης. Βλέπουμε να εξελίσσονται αποκαλύψεις, προανακριτική, άλλα πράγματα στον τύπο για τα όσα συνέβησαν επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Και θέλω να πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και σε ποιο βαθμό σας προκαλούν έκπληξη αυτές οι αποκαλύψεις. Κύριε Κουβαρά, είναι και για μένα ιδιαίτερη χαρά και θα σας πω ότι είναι και για έναν εντελώς προσωπικό ρόλο. Λόγο. Μέχρι τώρα δεν ήθελα να μιλήσω. Και μιλούσα συγκρατημένα και όταν επέλεγα ή όταν κάποιοι πράγματι ενδιαφερόντουσαν με ειλικρίνεια όπως εσείς να κάνουμε έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο. Ναι. Τώρα αποφασίζω να μιλήσω. Γιατί δεν ανέχομαι άλλο στο δημόσιο βίο της χώρας να κυριαρχούν πολιτικές καρικατούρες και επίσης να δεσπόζουν ιστορικά κακέκτυπα. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν πλεονάζει. Είναι οι πολιτικές καρικατούρες. Πολλές και διάφορες. Ιστορικά κακέκτυπα. Πολλές και διάφορες. Οι οποίες επιχειρούν σήμερα να αναγνώσουν τη συγκυρία του 2020, τα εντελώς ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία αλλάζουν τη φύση των πραγμάτων, όπως λέει ο Ερωτόκριτος. Ναι. Επιχειρούν να αναγνώσουν το σήμερα του 2020 με μία πεποιημένη εκ των υστέρων παρενθοντολογία. Μιλάτε για την αναφορά στο 89. Μιλάω για την αναφορά στο 89, ναι. Μιλάω για δηλώσεις περί βουλής η οποία είναι κατοχικό δικαστήριο, μιλάω για δηλώσεις με τις οποίες κάποιοι παριστάνουν τον εαυτό τους ως τον El Cid, ο οποίος και νεκρός θα περιφέρεται και θα τρομάζει τους αντιπάλους. Ποιος είναι ο El Cid τώρα, ο Τσίπρας είναι ο El Cid? Όχι, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Σε ποιους αγώνες κοινωνικούς, δημοκρατικούς και πολιτικούς πρωταγωνίστησε ο κύριος Παπαγγελόπουλος ώστε να τον φοβούνται οι επίορκοι? Λοιπόν, αυτά δεν επιτρέπονται να λέγονται έτσι ως επικοινωνιακές ασκήσεις. Ιδιαίτερα επειδή με ρωτήσατε για τον κύριο Τσίπρα, οι αναφορές του στο 1989 για μένα συνιστούν ύβρι. Είναι υβριστής των αγώνων των πολιτών της αριστεράς το 89, που αγωνιούσαν και αγωνιζόντουσαν για κάθαρση μέσα στις συμπληγάδες ενός καθεστωτικού δικοματισμού. Είναι υβριστής των αξιών της δημοκρατικής κάθαρσης και της δημοκρατικής νομιμότητας. Και επιτρέψτε μου και έναν προσωπικό τόνο. Είναι προσωπικός μου ευριστής. Όταν για χάρη όψιμων συνεργατών του, όπως ο κύριος Καμένος και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αρνείται και λιδωρεί τον ίδιο του τον εαυτό. Εννοείται ότι η αριστερά το 89 έπαιξε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο αριστερά το 89, στο Σκοτά και τα λοιπά. Η αριστερά του 89 είχε το ίδιο σύνθημα στις πρώτες εκλογές που είχαν και τα άλλα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Κάθαρση. Και μάλιστα εκείνος ο οποίος είχε πει την φράση που έχει μείνει ήταν ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει κάθαρση και αναζήτηση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ναι. Είχε πει και ένα μέα κούλπα ο Ανδρέας. Είχε πει και ένα μέα κούλπα. Είχε αναγνωρίσει πολιτικές ευθύνες και επειδή έχει γίνει της μόδας. Ναι. Μια στιγμή, γιατί ακούω και εγώ πολλές πολιτικές ευθύνες. Μπορείτε να μου πείτε τι συνιστά, τι σημαίνει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη? Ας πούμε την ανέλαβε ο κύριος Παπάς την περασμένη εβδομάδα. Είναι μια κούφια φράση. Ναι. Ένα πρόσχημα πολιτικό, μια υπεκφυγή η οποία διαστρεβλώνει και αλλοιώνει το μεγάλο ηθικό θέμα της πολιτικής ευθύνης. Η πολιτική ευθύνη σημαίνει λογοδοτώ, δίνω εξηγήσεις γιατί έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω,
Γιατί παραβίασα τη συνταγματική νομιμότητα ενώ δεν έπρεπε να την παραβιάσω. Ποιες συνέπειες έχει αυτή η συμπεριφορά μου. Πώς αποκαθίστανται οι συνέπειες όταν μάλιστα πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Και υφίσταμαι κυρώσεις. Πολιτική ευθύνη χωρίς λογοδοσία και κυρώσεις είναι κούφια λόγια που λέγονται ως κατασυνήθι ψεύδι. Άρα, εν προκειμένου, ο κύριος Παπάς, οι κυρώσεις που θα υφίστατο ποιες ήταν, έπρεπε να πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, άρα αποχωρώ, παρετούμε. Βεβαίως. Εξηγώ τι έγινε, γιατί αυτά τα οποία αποκαλύπτονται. Αφήστε τώρα τα νομικά θέματα, δεν είναι τεχνικά τα θέματα. Ούτε διαδικαστικά, ούτε νομοτεχνικά. Αυτά τα οποία αποκαλύπτονται συνιστούν, κατά την άποψή μου, και θα σας εξηγήσω γιατί. Εκφυλιστική αλλίωση του συντάγματος και των ορισμών του. Συνιστούν επιπρόσθετα στρέβλωση της δημοκρατικής νομιμότητας. Μάλιστα. Συνιστούν επιπρόσθετα θεσμική εξαχρίωση. Και ακόμη διάβρωση του πολιτικού, της πολιτικής και ηθικής αξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος. Δύο λεπτά εδώ, είστε πολύ αιχμηρός. Καταρχάς, το τελευταίο, επειδή έχετε και την αναφορά στο ηθικό στοιχείο, θέλω να σας θυμίσω ότι η αριστερά, ένα πράγμα το οποίο επικαλείται, είναι το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα και το έχει επικαλεστεί αυτό πάρα πολύ ως Δεν υπάρχει επιχείρημα περί ηθικού πλεονεκτήματος. Αυτά είναι εφευρήματα επικοινωνιακά και επιτρέψτε μου να πω, είναι από εκείνα τα οποία αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια. Ο πρώτος που μίλησε για το ηθικό πρόβλημα είναι ο Μπερλιγκουέρ το 1981, που είπε σε τι διαφέρει το κόμμα του, το Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, λέγοντας ότι οι οπαδοί του κόμματός του, οι κομμουνιστές όπως έλεγε τότε, δεν εκβιάζουν τους πολίτες να ενταχθούν σε ένα πελατειακό σύστημα ώστε να εξασφαλίσουν ως παροχές εκείνα τα οποία δικαιούνται και εκείνα τα οποία μπορούν πράγματι να απολαύσουν. Δεν υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης. Και δηλαδή, επίσης στον ψηφοφόρο δεν και στο μετέχουν κόμμα. Στο σύστημα για να, όπως οι οπαδοί των άλλων κομμάτων που μοιράζουν μεταξύ τους μετοχές του κράτους. Όταν το κόμμα μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία που διεκδικεί και μεταβιβάζει μετοχές του κράτους, όταν χρησιμοποιεί το κόμμα το κράτος ως λάφυρο, πεθαίνει η δημοκρατία. Εδώ δύο λεπτά τώρα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, το μαγαζί στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Παπάς, κατά την άποψή σας υπάρχει, υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ μαγαζί, πραγματικά? Να σας απαντήσω ευθέως. Για την ύπαρξη μαγαζιού ή παραμάγαζου έχουν μιλήσει εντός των κοινοβουλευτικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσακαλώτος, σε χρόνο ανύποπτο. Και επίσης έχουν μιλήσει εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, παρόντων όλων των υπουργών και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, με ύβρις υποκόσμου ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Καμέν. Ναι, αυτά τα θυμόμαστε. Αυτά είχαν. Όχι μόνο έχουν μιλήσει, ακόμα κύριε Κουβαρά, δεν έχει δει η ελληνική κοινή γνώμη την επιστολή του κυρίου Κοντζιά των 17 σελίδων. Όντως, αυτή δεν την έχουμε δει ποτέ. Και επίσης δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Το λέω αυτό γιατί. Για να φανεί η πολιτική ευθύνη των παρισταμένων υπουργών που ήσαν άλλαλοι. Άλλαλοι στην κυριολεξία. Παρίσταναν τα αγάλματα, τους ακροατές και του ιδίου του κυρίου Τσίπρα, που είδε μπροστά του δύο κορυφαίους υπουργούς να ανταλλάσσουν αυτές τις εκβιαστικές και προσβλητικές ύβρις. Μια στιγμή. Αυτά αφορούν το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα αυτά που έρχονται στο φως τώρα, θεωρείτε ότι τα γνώριζε ή όχι ο κύριος Τσίπρας? Δηλαδή, γνώριζε τι έλεγε ο Παπάς στο Μειονί, γνώριζε αυτά που έλεγε ο Παπάς για τον Παπαγγελόπουλο, αυτά που έλεγε ο Παπαγγελόπουλος για τον Καμένο, τα οποία γράφουν στα παραπολιτικά, μεταφέροντας το διάλογο, ότι ο διάλογος ανάμεσα σε Καμένο Τσίπρα έγινε μπροστά. Ότι ο Τσίπρας ήταν μπροστά όταν τα έλεγε αυτά ο Καμένος για τον Παπαγγελόπουλο. Κύριε Κουβαρά, δεν υπάρχει περίπτωση ο Πρωθυπουργός να αγνοούσε. Πρώτον, εάν επικαλείται κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός αγνοούσε, είναι τότε ακόμη πιο μεγαλύτερη η πολιτική του ευθύνη. Τώρα που έμαθε λοιπόν, δεν μπορεί να συγκαλύπτει.
Ναι. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν είναι νόμιμα αποδεικτικά, αν νομίμως έγιναν οι μαγνητοφωνήσεις. Θα έρθω στις μαγνητοφωνήσεις γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο. Να έρθετε αλλά, να τα πούμε εκεί. Καταρχάς, πρέπει ή όχι να συμπεριληφθεί κατά την άποψή σας στο κάδρο των ευθυνών ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, διότι εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Εγώ θα είμαι απόλυτα συγκεκριμένος. Δεν μου αρέσουν οι υπεκφυγές σε τόσο σοβαρά θέματα. Ναι. Από το 1991 στο ειδικό δικαστήριο υπεστήριξα δημόσια, μόνος μου μέσα στην ερημία του πλήθους, υπεστήριξα ότι για έναν που κυβερνάει και ασκεί εξουσία, η πολιτική ευθύνη είναι βαρύτερη της ποινικής. Μάλιστα. Και είναι βαρύτερη της ποινικής γιατί αυτός που κυβερνάει και κάνει κάτι παράνομο ξέρει ότι το κάνει σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Άρα για εσάς ούτως ή άλλως η συμπερίληψη του Αλέξη Τσίπρα στο κάδρο των πολιτικών ευθυνών όλο... έχει γίνει, αλλά... Πρέπει να ερευνηθεί όλο αυτό το πλαίσιο που αποκαλύπτεται. Γιατί αυτά που αποκαλύπτονται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Περιέχουν είδηση περί εγκλήματος. Δηλαδή για να γίνεται πιο σαφής. Να τα γίνω πιο σαφής. Η μαγνητοφώνηση, αν είναι νόμιμη ή όχι, είναι άλλο. Με την ισχύουσα νομοθεσία, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λάβει, να εκτιμήσει ως αποδεικτικό μέσο ένα παρανόμως αποκτηθέν αποδεικτικό υλικό, μία παράνομη κασέτα. Ναι. Δεν μπορεί ως αποδεικτικό μέσο η δικαιοσύνη. Ναι. Η δημοσιοποίηση του περιεχομένου αυτών όμως των μαγνητοφωνήσεων είναι επιβεβλημένη, διότι η δημοσιοποίηση αυτή αναφέρεται σε ευρύτερη σημασία δημόσια αγαθά. Από τη δημοσιοποίηση προκύπτει τέλεση εγκλημάτων ενδεχόμενη και πρέπει αυτό να ερευνηθεί, διότι είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί notitia criminis, πληροφορία περί εγκλήματος. Πάντως είναι πολύ σοβαρό να το λέτε εσείς αυτό, ένας άνθρωπος προερχόμενος από την αριστερά τόσα χρόνια και να λέτε ότι η δημοσιοποίηση αυτού του υλικού είναι υπέρτερη οποιοδήποτε άλλου ζητήματος, άρα πρέπει να προχωρήσει. Ναι, γιατί σας το λέω, διότι εδώ υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο ρημαγδός των αποκαλύψεων, τα ηχητικά, οι κασέτες κτλ. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ τα στυλιτεύουν αυτά, σας θυμίζω. Τα θεωρούν παρακρατικές μεθόδους της δεξιάς. Ποιος τις έκανε. Δεν ξέρω τώρα, εσείς στο παρελθόν. Ποιος παγίδευσε το δημοσιοβίο της χώρας και μετέφερε πρακτικές μυστικών υπηρεσιών στις θεσμικές λειτουργίες. Αυτές οι συζητήσεις, έτσι όπως δημοσιοποιούνται, κύριε Κουβαρά, δείχνουν μη κανονική λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αυτό είναι σοβαρό αδίκημα κατά το Σύνταγμα. Μια στιγμή λέτε ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι γίνονταν οι μαγνητοφωνήσεις. Ευθύνονται εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούσαν το υλικό της ΕΥΠ, ναι, το οποίο κυκλοφορούσε. Και να σας πω και κάτι. Και εκείνοι οι οποίοι συνομιλούσαν κάθε βράδυ πίνοντας ένα ποτηράκι και κάνοντας follow-up στο κουτσομπολιό που προέκυπτε από τις δραστηριότητες της ΕΥΠ. Σήμερα λοιπόν... Δηλαδή κάτσε δύο λεπτά εδώ, μου λέτε πράγματα και θάματα. Μου λέτε ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, δηλαδή εκτός από αυτούς οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι τώρα, οι οποίοι έκαναν αυτό το κουτσομπολιό και μετέφεραν πράγματα Βεβαίως. Που έχουν ακούσει κτλ. Βεβαίως. Κυκλοφορούσαν στο δημοσιογραφικό περιβάλλον και ήταν γνωστό. Να σας πω, εγώ από προσωπική πείρα, δεν μου αρέσει να μιλάω γενικά. Ναι. Εγώ τρεις φορές, εγώ υπεστήριζα την ανάγκη ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηριχτεί. Ναι. Τον υποστήριζα μέχρι, υπεστήριζα την ανάγκη στήριξής του μέχρι και τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 2015. Ναι, το θυμάμαι. Όπου εκεί διαπίστωσα ότι μου λέει ψέματα. Και του είπα, ναι, όχι σε μένα ψέματα. Ναι. Μέχρι τότε είχα διαμαρτυρηθεί τρεις φορές. Πότε είχατε διαμαρτυρηθεί? Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Επειδή τα έλεγα προχθές εδώ και με τον κύριο Κατρούγκαλο και μου έλεγε ότι πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Καλά, ναι. Όταν ο Καμένος με το Χαϊκάλι και το Λαζόπουλο έβγαλαν κάτι κασέτες περί, πώς το λένε,
απόπειρας χρηματισμού για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας το 2014, στις οποίες κασέτες, εγώ αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ τις υποστήριξε. Τότε εσείς διαμαρτυρηθήκατε? Ναι, κύριε Κουβαρά. Διαμαρτυρήθηκα στον κύριο Τσίπρα, στο γραφείο του, με κάλεσε να του πω τη γνώμη μου. Βρέθηκα μπροστά σε ένα σκηνικό, το οποίο με άφησε άφωνο. Υπήρχε ένα κογκλάβιο το οποίο συζητούσε για όλη αυτήν την αθλειότητα. Ναι. Και διαμαρτυρήθηκα, διότι του είπα, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα υλικό που το έχεις δώσει σε κάποιον να το μοντάρει, που έχεις κόψει από 1,5-1,5 ώρα συνομιλίας, παρακολούθηση συνομιλιών, να παρουσιάσει ένα δεκάλεπτο, και πολύ περισσότερο από το υλικό αυτών των απομαγνητοφωνήσεων προκύπτει ότι δύο συνεργεία μυστικών υπηρεσιών αλληλοεπαρακολουθούν το. Μάλιστα. Εντάξει, όλα αυτά, όλα αυτά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μυρίζουν άσχημα, έτσι, πολύ. Δηλαδή δεν νομίζω να το συζητάμε τώρα αυτό. Αποφορά, ναι. Η αποφορά που κατακλείζει το δημόσιο βίο της χώρας όταν σπάει το αποχετευτικό σύστημα του πολιτικού συστήματος. Ωραία, το λέτε πολύ ωραία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι αυτά όλα οδηγούν σε μια ποδοσφαιροποίηση της δημόσιας ζωής, η οποία θα μας βγει σε κακό. Ας πούμε, διάβασα την κυρία Μπακογιάννη στη συνέντευξή της στην Καθημερινή την Κυριακή και λέει ότι χρέος όλου του πολιτικού κόσμου είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς και όχι αυτή η ποδοσφαιροποίηση η οποία πάει να γίνει. Κύριε Κουβαρά, ούτε η διπλή γλώσσα, ούτε η διπλή πρακτική νομιμοποιούν διπλή πολιτική ηθική. Απεναντίας, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, καμία από τις κυβερνήσεις δεν σεβάστηκε πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι κυβερνήσεις επενέβησαν και στον τρόπο εκλογής της δικαιοσύνης, γιατί ποτέ δεν θέλησαν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Ναι. Επίσης, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αποτελέσουν το μακρύ χέρι της εξουσίας. Καλά, προφανώς αν δεν υπήρχαν δικαστές δεν θα το συζητάγαμε. Και δεν ξέρω και εγώ πώς μπορεί να γίνει η αποκατάσταση στη δικαιοσύνη και δικαστές, αν οι επίορκοι δικαστές δεν λογοδοτήσουν. Υπάρχουν και δικαστές έντιμοι, ναι, ακέραιοι, με στάση ζωής, οι οποίοι κατά καιρούς είτε δυσκολεύονται να προαχθούν, είτε προάγονται με καθυστέρηση, είτε λιδωρούνται με μεγάλη ευκολία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, αντί για εκκλήσεις και αφορισμούς περί μη ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, καλύτερα να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να πούμε ότι τη δικαιοσύνη την εκμαυλίζουν κυβερνητικές επιρροές. Ξέρετε όμως, υπάρχει, γιατί πάω πίσω στην ποδοσφαιροποίηση, υπάρχει και αυτή η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ναι, που λέει ότι τον πολιτικό σου αντίπαλο δεν τον στέλνει φυλακή, τον στέλνει σπίτι σου, σπίτι του. Να σας πω την άποψη, γιατί συμβαίνει αυτή ακριβώς την άποψη, να την έχω κουβεντιάσει με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή, όταν, ναι, με κάλεσε μετά το πέρας της διαδικασίας του ειδικού δικαστηρίου για να μιλήσει μαζί μου μέσω της κυρίας Τριανταφύλλη. Ναι. Του είπα λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να λέγεται ως αφορισμός, ως αξίωμα. Είναι υπεκφυγή όταν γύρω μας και σήμερα που μιλάμε οι πολιτικές ευθύνες κυβερνητικών παραγόντων έχουν αναζητηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, στο Ισραήλ είναι υπόδικος ο άρτη εκλεγής πρωθυπουργός. Δύο πρόεδροι, πρώην πρόεδροι του Ισραήλ, μπήκαν φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση υπαλλήλων τους. Στην Αγγλία παραιτήθηκε για υπέρβαση 1.500 λιρών ο πρόεδρος της Βουλής. Στην Ιταλία καταδικάστηκαν πρώην πρωθυπουργοί. Στη Γαλλία καταδικάστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Φαμπιούς, καταδικάστηκε ο κύριος Σιράκ, ανακρίνεται ο κύριος Σαρκοζή και ο κύριος Ζισκάρ Ντεστέν, για να αποφύγει δίωξη για αποδοχή δώρων, επέστρεψε το οικόπεδο που του είχε κάνει δωρεά σε αναγνώριση των υπηρεσιών του υπέρ της Ελλάδας ο τότε πρωθυπουργός Καραμαλής, στη βοηδοκοιλιά της Πύλου. Άρα εσείς δεν δέχεστε καθόλου τη λογική της πολιτικής ασυλίας με τον όρο ότι ο πολιτικός αντίπαλος πρέπει να έχει ένα σεβασμό στοιχειώδη? Σε καμία περίπτωση. Γιατί? Μάλιστα. Διότι υπάρχει πάνω από αυτό που μου λέτε η αρχή της ισονομίας, η αρχή της ισοπολιτείας. Αν ο αξιωματούχος μπορεί να εξασφαλίζει ασυλία, ο φτωχός γιατί πρέπει να οδηγείται
ή στο κάτεργον. Είναι μια λογική σκέψη. Όχι, είναι μια λογική. Σας λέω, είναι η κατάκτηση του δημοκρατικού μας πολιτισμού. Ναι. Δεν υπάρχει ασυλία λόγω αξιώματος ή δεν υπάρχει ασυλία λόγω εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν και συμβαίνουν ζητήματα τα οποία μας έχουν οδηγήσει εκεί. Μας οδηγήσει. Υπάρχει μια φράση της Δημουλά που για μένα είναι συγκλονιστική, είναι ανατριχιαστική στο συμβολισμό που έχει. Λέει «Μεσίστια ηλιακάδα πατρίς». Μάλιστα. Εκεί είμαστε, επειδή... όπου είναι μεσίστια η φωτεινή Ελλάδα. Και είναι δυστύχημα, διότι υπάρχουν δυνάμεις. Και είναι οι δυνάμεις που θα φτιάξουν τις κοινωνίες του 21ου αιώνα. Όχι δυνάμεις. Κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι υπάρχουν δυνάμεις και είναι αισιόδοξο αυτό και θέλουμε όλοι να το πιστέψουμε. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Εσείς θεωρείτε ότι ο κόσμος με αυτά που έχει ακούσει εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη? Και λέω για τους Έλληνες πολίτες. Δεν συζητάω ότι θα σκέφτονται οι επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν και να ακούνε όλα αυτά για το, για το δικαστικό σύστημα κτλ. Που είναι και άδικο να αναφερόμαστε στους δικαστές, γιατί εδώ περισσότερο για κάποιους εισαγγελείς γίνεται η συζήτηση. Θα απαντήσω γιατί είναι και προσωπικό μου βασανιστήριο. Προσωπικός βασανιστικός προβληματισμός. Οι κοινωνίες, οι ηλικίες που είναι κάτω των 40 διαμορφώνουν περιεχόμενο ζωής στις αξίες και στις ιδέες. Οι ηλικίες που είναι κάτω των 40, που έχουν γεννηθεί δηλαδή γύρω στο 1980, αποκτούν γνώση πραγματική της ιστορίας, εμπνέονται από την πολιτική ή θεωρούν την πολιτική ένα ατέλειωτο αλυσβερίσι παραγοντισμού και συναλλαγής, προσωπικού καριερισμού, αμοραλισμού και τυχοδιοκτισμού. Μου μιλήσατε προηγουμένως για ηθικό πλεονέκτημα. Δεν έχει η αριστερά τους τυχοδιοκτισμούς, τις βαρβαρότητες? Δεν έχει η αριστερά τις χειδαιότητες που δοκίμασαν ανθρώπους? Δεν είναι ύβρις για την αριστερά να αποκαλείται όλη αυτή η κοινωνία των κομματικών παραγόντων μετά τη μεταπολίτευση ως δρακογενιά, για να γίνεται η συμβολική αναφορά στη δρακογενιά των αγωνιστών που με ανιδιοτέλεια διαφωνούσαν με τις αποφάσεις του κόμματος, αλλά υπεστήριζαν την κομματική τους ταυτότητα και οδηγούνται στο εκλογικό στο εκτελεστικό απόσπασμα? Ποια δρακογενιά? Η δρακογενιά των παραγόντων. Ναι. Βλέπετε κάποιο πολιτικό μέλλον τώρα? Θα γυρίσω λίγο μετά στα θέματα Νοβάρτης και τέτοια, αλλά μια και το λέτε αυτό, βλέπετε πολιτικό μέλλον αυτή τη στιγμή για την αριστερά, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, παρά τις διαφωνίες σας? Διότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, φαίνεται να είναι κυρίαρχος σε αυτό το χώρο. Δεν νομίζω ότι δέχεται αμφισβήτηση από πουθενά. Κερδίζει ο πολιτικός που αναλαμβάνει ευθύνες και υφίσταται κυρώσεις. Αντί για αυτά τα καραγκιοζηλίκια περί πολιτικής ευθύνης και περί του ότι δεν κόβω, δεν δίνω διάφορες λύσεις, θα έπρεπε να υπάρξει γενναία ανάληψη ευθυνών. Έχει καμία σχέση με την ηθική των αγώνων της αριστεράς και της αγωνίας των ανθρώπων της αριστεράς. Η κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος είχε γράψει βιβλίο με το οποίο με αποκαλούσε στέλεχος του δικτύου παραπληροφόρησης της σοβιετικής προπαγάνδας. Διότι τότε ήτανε γραφείο του και του έγραφε τα βιβλία ο κύριος Γιοργαλάς. Και όταν είπα στον κύριο Τσίπρα «Μα για όνομα του Θεού», μου απάντησε με έναν τρόπο ο οποίος με επλήγωσε τότε. Δηλαδή? Αλλά βεβαίως μου απάντησε ότι τι να κάνουμε. Ποιος όμως απεφάσισε τη συνεργασία με τον κύριο Καμένο? Την απεφάσισε κανένα συλλογικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αλλά ξέρετε, από τη μία μου λέτε αυτά και από την άλλη μου λέτε θα ήταν γενναία πράξη από τον πλευρά του Τσίπρα να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Μα εάν αναλαμβάνει κανείς την πολιτική ευθύνη όταν αναγνωρίζει ότι έχει κάνει ένα λάθος ή όταν παραπλανήθηκε κτλ. Εσείς εδώ δεν μου παρουσιάζετε την εικόνα ενός ανθρώπου που παραπλανήθηκε. Μου παρουσιάζετε την εικόνα ενός ανθρώπου που συνειδητά έπραξε σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν... Δηλαδή, υπάρχει σκευωρία Νοβάρτης ή δεν υπάρχει? Διότι αν υπάρχει σκευωρία, εσείς με την εμπειρία σας τι καταλαβαίνετε? Τη σκευωρία την έκανε ο Παπαγγελόπουλος? Εγώ θέλω να σας πω κάτι που για μένα από την πρώτη στιγμή και διαμαρτυρήθηκα και τότε. Είπα την διαφωνία μου διότι δεν είχα τη δυνατότητα και δεν ήθελα να κάνω καμιά προσωπική συζήτηση. Η εικόνα της Βουλής με τις 10 κάλπες
και την κυβέρνηση στα έδρανα να καγχάζει, είναι όνειδος για την μεταπολιτευτική μας δημοκρατία. Το σκάνδαλο Νοβάρτης, μιας πολυεθνικής εταιρείας, η οποία εδιώχθη και ερευνάται στην Αμερική και έκανε τον όποιον εξωδικαστικό σύμβασμο, είναι άλλο. Η εμπλοκή αυτού του σκανδάλου με πολιτικές διαδικασίες είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο είναι άλλο πράγμα όταν όλα μπαίνουν στο ίδιο καζάνι και υπάρχει κάποιος με μια κουτάλα που τα ανακατεύει και παίρνει κατά περίσταση λάσπη και πετάει δεξιά και αριστερά. Μου λέτε τι σας έλεγε ο κύριος Κατρούγκαλος. Ο κύριος Κατρούγκαλος, όταν εγώ ανέλαβα να συντονίσω τη συνεργασία επιστημόνων για την πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος, ήρθε εν μέσω 300 επιστημόνων και μου είπε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε τέτοια πρωτοβουλία, διότι εκείνο που πιστεύει ο ίδιος είναι ότι πρέπει να γίνει συντακτική εθνοσυνέλευση. Και του είπα, τι λέτε κύριε καθηγητά, ξέρετε τι λέτε. Απεδείχθη ότι ήξερε τι έλεγε για λόγους εντυπώσεων εκείνη την περίοδο και ήξερε τι έκανε για λόγους καριέρας πολιτικής μετά, όταν έκανε τα νομοθετήματα που έκανε και θα μείνουν στην ιστορία. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή θέλω να επικαλεστώ περισσότερο τη νομική σας εμπειρία παρά την πολιτική. Όταν βγει το πόρισμα της προανακριτικής και περάσει η υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο, μπορεί κατά την άποψή σας να δούμε και άλλες αποκαλύψεις, ενδεχομένως και για άλλες υποθέσεις? Γιατί τώρα, ας πούμε, συζητάμε την υπόθεση Μιονή, η οποία δεν ήταν υπόθεση Νοβάρτης, έτσι, προέκυψε μέσα ήταν από την προανακριτική. Ναι, ήταν από τη λίστα Λαγκάρτ. Προέκυψε, θέλω να πω, και μια άλλη υπόθεση. Θεωρείτε ότι πράγματι λειτουργούσε παραδικαστικό κύκλωμα και ότι μάλιστα αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα λειτουργούσε με ανθρώπους που έχουν ήδη ακουστεί? Κύριε Κουβαρά, θα σας πω την άποψή μου όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα υπονόμευσης της θεσμικής λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος από μηχανισμούς και πρακτικές μυστικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν πρέπει να ερευνηθεί ποιοι και πώς οργάνωσαν αυτό το δίκτυο υπονόμευσης και δικτύωσης. Μάλιστα. Δεύτερο, υπάρχει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Εμφανίζονται κυβερνητικά στελέχη να διαπραγματεύονται παρασκηνιακά ανοιχτές ποινικές υποθέσεις, προκειμένου να τις διακανονίσουν. Ναι, αναφέρεστε στην υπόθεση τώρα Μιονή, ας πούμε. Και παράδειγμα, σε άλλες υποθέσεις. Α, λέτε ότι υπάρχουν και άλλες, τις οποίες γινόντουσαν διαμεσολαβήσεις. Και άλλες υποθέσεις. Εκεί, λοιπόν, αυτό το λέτε γιατί το ξέρετε και ξέρετε ότι θα το δούμε αύριο μεθαύριο, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, ή το λέτε έτσι? Ήδη ο ανακριτής που έχει την υπόθεση για την τραγωδία στο Μάτι αναγκάστηκε να κάνει έφοδο σε δημόσιες υπηρεσίες για να εξασφαλίσει πιστήρια και τεκμήρια αποδεικτικά που δεν του χορηγούσαν. Γιατί? Διότι τότε παρενέβη προκειμένου να αποτραπεί η άμεση εισαγγελική παραγγελία σε βαθμό κακουργήματος η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου. Μάλιστα. Η κυρία Δημητρίου συνομιλούσε με υπουργούς δικαιοσύνης. Ο κύριος, θα το πω ευθέως διότι για μένα είναι ενοχλητικά αυτά τα πράγματα, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Παρασκευόπλος, καθηγητής ΩΝ, έφερε πρόταση με την οποία νομιμοποιούσε τη χρήση παρανόμως αποκτηθησών. Ναι. Το 15 έγινε. Το 15. Ναι. Έφερε λοιπόν νόμο. Μετά ο νόμος αυτός καταργήθηκε και στη συνέχεια επαναδραστηριοποιήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Και στη συνέχεια τι βλέπουμε? Ναι. Ότι μέσα από τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται ad hoc νομοθετική ρύθμιση. Ανάλογα με τη συγκυρία. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Εντάξει, αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα τώρα. Μα δεν είναι κράτος δικαίου. Ναι, μα προφανώς αν δεν είναι κράτος δικαίου, λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είναι, ο κύριος Καλογύρου αναφέρεται, ο κύριος Κοντονής επίσης ξέρει. Να υπάρξει λοιπόν η έρευνα που διατάχθηκε από τον έντιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Πλιώτα, που είναι ακέραιος δικαστής, διέταξε να υποπτεύει των ερευνών ο προϊστάμενος εισαγγελίας. Ναι. Να ερευνηθεί λοιπόν. Ποιοι, πότε και γιατί. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, να ερευνηθεί, μου λέτε. Εδώ δεν υπάρχει ένα ήδη μεγάλο οξύμορο, νομικά παράδοξο. Συνεχίζει να διατηρεί τους φακέλους
για τρία πολιτικά πρόσωπα, για Αβραμόπουλο, Γεωργιάδη και Λοβέρδο, η κυρία Τουλουπάκη, η εισαγγελέα διαφθορά, η οποία ταυτόχρονα ελέγχεται από τον Αριοπάγο και πιθανώς να ελεγχθεί και από το Δικαστικό Συμβούλιο, αν στην προανακριτική αναφερθεί στο πόρισμα το όνομά της. Έτσι δεν είναι τα πράγματα? Αυτά είναι θεσμικά παράδοξα, θεσμικές προκλήσεις, δεν μπορεί να θεωρηθούν κανονικές θεσμικές λειτουργίες ενός κράτους δικαιοκρατούμενου, ευνομούμενου, συνταγματικά νομιμοποιημένου. Αυτά είναι πρακτικές παραθεσμικές. Και πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη με αυτά που μου λέτε? Γιατί μου λέτε όμως ότι η δικαιοσύνη έχει τους δικαστές, τους ακέραιους. Τα ακούω όλα αυτά και τα πιστεύω κι εγώ. Αλλά πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί την ελληνική δικαιοσύνη με όλα αυτά? Στη δικαιοσύνη υπάρχουν έντιμοι δικαστές. Ακέραιοι δικαστές. Δικαστές οι οποίοι κάνουν το καθήκον τους. Υπάρχουν όμως, όπως και σε όλους τους χώρους. Εκείνο λοιπόν που πρέπει κανείς να βγάζει ως συμπέρασμα είναι ότι όλα αυτά που κατακλείζουν το δημόσιο βίο της χώρας πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών. Πλήττουν την αξιοπιστία. Άρα εσείς λέτε ούτε να τα κρύψουμε ούτε τίποτα? Όχι. Διότι έτσι δεν θα βγει τίποτα. Όχι. Καλύτερα να τα μάθουμε όλα, λέτε, γιατί είναι βαριά και δύσκολα. Έτσι. Θέλω να πάω στον Γιώργο Πιέρο και τον Δημήτρη Τάκη, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν να σας ρωτήσουν κάτι. Είναι στο διπλανό στούντιο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Λοιπόν, Γιώργο. Εγώ πρώτα απ' όλα να πω ότι το θεωρώ πραγματικά τιμή μου που έχω έτσι τη δυνατότητα να κάνω ερώτηση στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Το λέω γιατί έχει την ιστορική αναφορά, τα έχει βιώσει αυτά και παίρνω και πολλά μηνύματα αρκετού κόσμου που έχει περάσει από το χώρο της αριστεράς και λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι εξαιτίας και αυτών που λέγονται και της παρουσίας του κύριου Κωνσταντόπουλου μπορούν να εξηγούν γιατί πέρασαν από την αριστερά και δεν μπορούν να ντρέπονται μόνο για άλλα πράγματα που έχουν σχέση με το μέλλον. Τώρα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο είναι σε σχέση με πρόσωπα. Με πρόσωπα που και ο ίδιος γνωρίζει. Άκουσα τη φράση Βρώμικο 89 και επειδή ο ίδιος το έχει βιώσει και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι για παράδειγμα ο Λεωνίδας Κύρκος μπορεί να έχει σχέση με τη λέξη Βρώμικο, πώς μπορεί για παράδειγμα ο κύριος Κουβέλης που ήταν υπουργός δικαιοσύνης ή ο κύριος Δραγασάκης να ακούνε Βρώμικο 89 σήμερα σε αυτόν τον χώρο, πώς θεωρείτε κύριε Πρόεδρε, ότι το δέχονται αυτό και γίνεται συζήτηση μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αν μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο Βρώμικο 89? Εγώ, κύριε Πιέρο, με αφορμή την ερώτησή σας, θα απευθυνθώ σε όλους εκείνους τους παλιούς και νεότερους που είναι, εξακολουθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, να τους ρωτήσω ευθέως, κοιτώντας τους τα μάτια, με το σύνθημα εκείνο του 1996, όταν μπήκαμε στη Βουλή. Αναγνωρίζουν σε αυτές τις πρακτικές τίποτε από την ανιδιοτέλεια των αγωνιστών της αριστεράς? Αναγνωρίζουν σε αυτές τις, επιτρέψτε μου να πω, υπεκφυγές, τα συνήθη ψεύδη, τη διγλωσία? Αναγνωρίζουν τίποτε από την ηθική ακεραιότητα της πολιτικής συνέπειας? Γιατί σιωπούν? Γιατί νομιμοποιούν πρακτικές οι οποίες τελικά υπονομεύουν την ηθική εγκυρότητα κάθε κόμματος? Είναι ποτέ δυνατόν ο αγώνας για την κάθαρση το 1989 να διασύρεται έτσι από πολιτικά κακέκτυπα και από ιστορικά ανυπόλοιπτα πρόσωπα? Θα σας πω κάτι πολύ απλό που δεν ξέρει ο κόσμος. Το είπα προηγουμένως στον κύριο Κουβαρά. Το αίτημα για κάθαρση το 1989 ήτανε και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ενιαίου τότε συνασπισμού. Και το αίτημα ήταν αναζήτηση πολιτικών ευθυνών και ποινικών ευθυνών όσο ψηλά και αν πρέπει να φτάσουμε. Και να θυμίσω και κάτι ακόμη, γιατί δεν ανέχομαι πια αυτήν την ιστορική παραχάραξη. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο που συγκροτήθηκε ήταν για το Καλαμπόκι. Στο πρώτο ειδικό δικαστήριο ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Μετήχε κατήγορος βουλευτής και του ΠΑΣΟΚ. Καταδικάστηκαν τότε ο κύριος, ο τότε υφυπουργός και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού, καταδικάστηκαν με την ψήφο και του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, η παραπομπή για το σκάνδαλο Κοσκοτά είχε τη μόνη διαφοροποίηση από πλευράς ΠΑΣΟΚ στην παραπομπή του τότε πρωθυπουργού του πρώην πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου.
ψήφισαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την παραπομπή των άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Του κυρίου Πέτσου. Ναι. Του κυρίου Τσοβόλα. Ψήφισαν και τότε του κυρίου Κουτσόγιοργα. Ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Διαφοροποιήθηκαν ως προς την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες από στελέχη και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης υψηλή τόνη κριτικής και φράσεις που δεν τις ακούμε συχνά στην πολιτική ζωή για κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους μαφίας, που λειτουργούσε με όρους μαφίας ή για κυβέρνηση που λειτουργούσε με όρους εγκληματικής οργάνωσης. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτές τις εκφράσεις τις υιοθετείτε και θεωρείτε ότι πράγματι με βάση τις αποκαλύψεις έτσι είναι. Και το δεύτερο ερώτημα, σε συνέχεια αυτού που είπε ο Γιώργος, επειδή μιλάμε συνέχεια για το Βρώμικο 89 και έχουν και περάσει και καμιά τριανταριά χρόνια, τελικά μπορείτε να μας πείτε εάν και πόσο βρώμικο ήταν, διότι εγώ από ό,τι θυμάμαι, ένας υπουργός πήγε στο δικαστήριο διότι είχε πάρει $1,000,000 για να φτιάξει νόμο, κάποιοι άλλοι μπήκαν στη φυλακή, 32 δισεκατομμύρια από την Τράπεζα Κρήτης δεν βρέθηκαν ποτέ, δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν ζήσει εκείνη την περίοδο ακούγοντας τη φράση Βρώμικο 89 νομίζουν ότι όλα είναι ένα fake news και ότι δεν υπήρξε τίποτα και κανένα σκάνδαλο. Γι' αυτό μίλησα για ιστορικά επιπόλαιους, μίλησα για πολιτικά κακέκτυπα και επιτρέψτε μου να πω επιπροσθέτως και για ιστορικές καρικατούρες. Το 89 απεδείχθη ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν είχε τη δύναμη να αυτοκαθαρθεί και επεκράτησαν αυτά τα κατά συνθήκη ψεύδι, οι δημαγωγίες εκ των υστέρων, οι οποίες επιχειρούν μετά από 30 χρόνια, όταν εσείς, οι ηλικίες, οι δικές σας, δεν έχουν βιώματα, να καλύψουν την ιστορική πραγματικότητα με προσχώσεις. Μάλιστα. Με προσχώσεις μεταγενέστερα. Πρόεδρε, σας ρώτησα όμως και κάτι άλλο που αφορά το τώρα. Και Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας είπα ευθέως. Υπάρχει μαφία και εγκληματική οργάνωση. Σας είπα ευθέως την άποψή μου. Είστε δημοσιογράφοι. Έχετε καθήκον να ερευνάτε. Πρέπει να αναζητείτε την αλήθεια. Δεν πρέπει ούτε σε παρακλήσεις, ούτε σε υποδείξεις, ούτε σε επιρροές, ούτε σε πιέσεις να κάνετε πίσω. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι μέλη της κυβέρνησης, της εκτελεστικής εξουσίας, συζητούν για το διακανονισμό ανοιχτών υποθέσεων, αυτό θα το πείτε κανονική λειτουργία των θεσμών ή αντικανονική, παραθεσμική λειτουργία των θεσμών. Όταν λοιπόν οι θεσμοί της δημοκρατικής νομιμότητας παραλειτουργούν θεσμικά, τότε θα πρέπει εσείς να δώσετε την εξήγηση. Πώς είναι δυνατόν ένας κορυφαίος υπουργός να λέει αυτά που αποκαλύπτονται ότι λέει για να ενεργοποιήσει... στον κύριο Παπά τώρα. Για ναι, να... Και για τον ναι. κύριο Καμένο. Και στον κύριο Καμένο. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν. Και παρεπιπτόντως. Ναι. Αναφέρονται σε έναν δικαστικό λειτουργό ο οποίος έχει μια στάση ζωής ακέραιη. Μπορεί να διαφωνεί κανείς με τις επιμέρους. Ο κύριος Αγοραίος δεν είναι όργανο κανενός. Ναι. Και ο κύριος Αγοραίος ήταν εκείνος ο οποίος δεν... Μάλλον για τον κύριο Αγοραίο έγινε η παρέμβαση της κυρίας Δημητρίου να μην μπορέσει να κινήσει τις διαδικασίες για το μάτι. Και σήμερα, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Παπαγγελόπουλος βγήκε το πρωί στην ΕΡΤ και επιβεβαίωσε αυτό το διάλογο απόλυτα. Που δημοσίευσαν τα παραπολιτικά το ναι, Σάββατο. Ναι, λέγοντας ότι απόλυτα. Έτσι είναι, απλά εγώ δεν πήρα τηλέφωνο στο Ζαγοραίο. Εγώ σας λέω, κύριε Τάκη, επιτρέψτε μου να πω. Αυτά είναι κανονικές λειτουργίες. Προφανώς όχι. Αν λοιπόν δεν είναι κανονικές λειτουργίες, παραπέμπουν σε μηχανισμούς, παραπέμπουν σε παρέες, σε οργανώσεις. Σε σκοπιμότητες, σε έναν ακτιβισμό παραθεσμικό, ο οποίος αναπτύσσεται ανάλογα με το ποιος στοχοποιείται κάθε φορά. Που μπορεί να έχει Μάλιστα. και τα χαρακτηριστικά λοιπόν, μαφίας ή εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν και εγώ νομίζω ναι, θα πρέπει να ερευνηθεί και αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Δημήτρη και τον Γιώργο. Θέλω να πραγματικά να ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι είπαμε πολλά, είπατε δηλαδή, όχι εμείς, είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που. Δεν τα έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά που είπατε θα προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα μιλήσω πια. Ναι, εντάξει. Είναι και διότι δεν αυτό. Ανέχομαι ναι. να μιλούν
με αυτήν την εκ των υστέρων διπλή γλώσσα, παράγοντες οι οποίοι οφείλουν να αναλάβουν ευθύνες και να υποστούν κυρώσεις. Θα σας πω κάτι και επιτρέψτε μου να το πω, γιατί το έχω καημό. Ένας από τους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου είναι ο Χόρχε Σεμπρούν, κορυφαίος λογοτέχνης, κορυφαίος σκηνοθέτης, κορυφαίος διανοητής, ο οποίος όταν τον ρώταγαν τι είστε τελικά, απαντούσε ο επιζήσας των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτόν τον φώναξε ο Γκονζάλες και τον παρακάλεσε να γίνει στην κυβέρνησή του υπουργός πολιτισμού. Ναι. Εδέχτηκε ο Χόρχε Σεμπρούν να γίνει υπουργός πολιτισμού. Έμεινε 2 χρόνια και όταν διαπίστωσε ότι ο αντιπρόεδρος του Γκονζάλες είχε συστήσει οργάνωση με την οποία οργάνωνε και διεκπεραίωνε εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων, του το είπε δημόσια και έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο είναι εκείνο το φοβερό βιβλίο το οποίο θα έλεγα να πω ότι καλό είναι οι διανοητές εντός του ΣΥΡΙΖΑ να το διαβάσουν. Μάλιστα. Έγραψε το βιβλίο εκείνο που έλεγε «Χαιρετίσματα από το Φρεντερίκο Σάντσεφ». Ήταν το ψευδόνυμό του όταν ήταν 40 χρόνια παράνομος στη Μαδρίτη. Τον διέγραψαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, οι διανοητές εντός του ΣΥΡΙΖΑ που σιωπούν, που οχυρώνονται πίσω από ένα επιχείρημα «Μα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, μα δεν γίνεται αλλιώς», αυτό να το διαβάσουν, διότι οι διανοητές είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να βάζουν τα μείζωνα ζητήματα στο τραπέζι για να μην ισχύσει και η άλλη αποστροφή του Χόρχε Σεμπρούν για τις ανοησίες και τις επιπολαιότητες που λένε οι εκάστοτε δογματικοί των διαφόρων κομμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω για τίτλο στο τέλος θα έπρεπε να πω εγώ χαιρετίσματα από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, έτσι που πήγε το πράγμα. Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ δεν είμαι. Εγώ θέλω να μην προδώσω τα βιώματά μου. Ναι. Εγώ δεν προέρχομαι από καμία κομμουνιστική σχολή, από καμία κομμουνιστική αριστερά. Προέρχομαι από το φοιτητικό κίνημα του 1961 και το κίνημα των νεολαίων, που τότε είχαμε ένα δόγμα. Επιτρέψτε μου να πω, ένα δόγμα διεκδικητικής, αγωνιστικής διεκδίκησης. Να αμφιβάλλουμε, να αμφισβητούμε, να αντιστεκόμαστε, να αγωνιζόμαστε. Να μην σιωπούμε και να μην νομιμοποιούμε αυτά τα οποία δεν καταπίνονται. Κύριε Κουβαρά, αυτά που γίνανε και γίνονται δεν καταπίνονται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Με αυτά τα χαιρετίσματα λοιπόν από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο θα πάμε σε διάλειμμα.